Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Σκοτ Κέρνς «Μικρό ταξίδι στη Μεθόριο» από τις εκδόσεις Παρισία. Αν το προηγούμενο απόγευμα, καθώς μπαίναμε στο ναό για τον Εσπερινό, μας ήταν δύσκολο να πλοηγηθούμε εξαιτίας του σκοταδιού που κατέκλυζε τον Άρθικα, τώρα μας ήταν σχεδόν ακατόρθωτο. Μια σκέτη θάλασσα το σκοτάδι. Ενώ έσπρωχνα τη βαριά ξύλινη πόρτα για να μπω στο ναό, είχα την παράξενη αίσθηση ότι ήταν ακόμη κλειστή. Ψαχουλευτά βάδισα στο εσωτερικό. Αριστερά στο βάθος, κοντά στην εικόνα της Θεοτόκου, σιγόκαιγε ένα καντιλάκι, σκορπίζοντας αμύδρες σταγόνες φωτός. Ενώ βάδιζα αβέβαια προς τα εκεί μέσα στο σκοτάδι, τα μάτια μου διεστάλησαν ακριβώς όσο χρειαζόταν, ώστε να αντιληφθώ ότι δεν ήμουν μόνος. Τα περισσότερα στασίδια στους τρεις τοίχους του Νάρθικα ήταν ήδη κατελημένα από μοναχούς που προσεύχονταν, αν και μερικοί έδιναν την εντύπωση ότι κάθονταν τόσο χαμηλά στα στασίδια τους, σαν στάμπες μελανιού κατά μεσής της πυκνής σκιάς, που αναρωτιόμουν μήπως τυχόν είχαν αποκοιμηθεί. Καθώς πλησίασα προς το μανουάλι, τα μάτια μου είχαν προσαρμοστεί αρκετά, ώστε να μπορώ να δω τον μοναχό που βρισκόταν ακριβώς στα αριστερά μου, να κρατάει ένα μακρύ, μαύρο κομποσχήνι. Η κόμπη του πηγαίνω έρχονταν αργά και σταθερά από τον αντίχειρα στα δάχτυλά του. Την ώρα της λατρείας, είτε βρίσκομαι στην ενορία μου, είτε σε άλλη, είτε στο Άγιον Όρος, όπως τώρα, ανάβω πάντα τρία κεριά και προσεύχομαι για την οικογένειά μου. Τα άναψα από τη φλόγα του καντιλιού, τα έβαλα στο μανουάλι, προσκύνησα τις εικόνες στον Άρθικα και μπήκα στον Κυρίως Ναό. Και εδώ το σκοτάδι ήταν κάπως τρομακτικό. Ένα μόνο καντιλάκι έκαιγε στα δεξιά, στην εικόνα του Αγίου που γιόρταζε την επόμενη μέρα και ένα άλλο κοντά στην εικόνα της Θεοτόκου στα αριστερά. Προσκύνησα τις εικόνες με τη σειρά και χώθηκα σε μια γωνιά πίσω από το ημικύκλιο που σχημάτιζαν τα στασίδια του αριστερού ψαλτηριού, κοιτώντας με προσοχή πάνω από αυτά προς τη μεριά του αναγνώστη, ο οποίος τακτοποιούσε τα διάφορα βιβλία που θα χρησιμοποιούσε κατά την ακολουθία. Όταν βρίσκομαι στην Αμερική, συνήθως διαβάζω τον εξάψαλμο στην ενορία του Αγίου Λουκά, στον Όρθρο. Επομένως, το γεγονός ότι οι ψαλμοί ψάλλονταν στα ελληνικά δεν με δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Γνωρίζοντας αρκετά καλά το νόημά τους, μπορούσα να απολαμβάνω τον κυματισμό της φωνής. Ταυτόχρονα, εισέπρατα και μια μυστική ετερότητα. Η πανδεσία των ήχων έμοιαζε λιγότερο με ηκεσία και περισσότερο με κοινωνία, δηλαδή με πιο αληθινές συνθήκες προσευχής. Προσκύνησα τις εικόνες με τη σειρά και χώθηκα σε μια γωνιά πίσω από το ημικύκλιο που σχημάτιζαν τα στασίδια του αριστερού ψαλτηριού, κοιτώντας με προσοχή πάνω από αυτά προς τη μεριά του αναγνώστη, ο οποίος τακτοποιούσε τα διάφορα βιβλία που θα χρησιμοποιούσε κατά την ακολουθία. Όταν βρίσκομαι στην Αμερική, συνήθως διαβάζω τον εξάψαλμο στην ενορία του Αγίου Λουκά στον Όρθρο. Επομένως, το γεγονός ότι οι ψαλμοί ψάλλονταν στα ελληνικά δεν με δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Γνωρίζοντας αρκετά καλά το νόημά τους, μπορούσα να απολαμβάνω τον κυματισμό της φωνής. Ταυτόχρονα, εισέπρατα και μια μυστική ετερότητα. Η πανδεσία των ήχων έμοιαζε λιγότερο με ηκεσία και περισσότερο με κοινωνία, δηλαδή με πιο αληθινές συνθήκες προσευχής. Οι προσευχές ξεκινούσαν λίγο πριν τις 3 το πρωί και θα συνεχίζονταν μέχρι τις 8.
από την ακολουθία του μεσονικτικού στον όρθρο, έπειτα στην ακολουθία των χωρών, στην ακολουθία των τυπικών μέχρι και τη Θεία Λειτουργία. Στην αρχή του μεσονικτικού άρχισα να παρατηρώ ένα ανησυχητικό φαινόμενο το οποίο θα με ακολουθούσε σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες αυτού του πρώτου προσκυνήματος. Έβλεπα πράγματα, για την ακρίβεια ανθρώπους που είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν υπήρχαν. Κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια μου, πράγμα που γινόταν αρκετά συχνά, δεδομένου ότι όλα τελούνταν στη μέση της νύχτας, κάτω από ένα μεγαλοπρεπή σκοτεινό θόλο, όπου οι ακολουθίες και οι ψαλμωδίες διαρκούσαν για ώρες, μου φαινόταν ότι κάποιος στεκόταν μπροστά μου. Με κοιτούσε και νομίζω πως μου μιλούσε κιόλας. Τινάχτηκα, άνοιξα τα μάτια μου, μα δεν βρήκα κανέναν μπροστά μου παρά μόνο μοναχούς και τους υπόλοιπους προσκυνητές. Καθώς οι προσευχές συνεχίζονταν, η απέραντη σκοτεινιά του καθολικού έμοιαζε να στροβιλίζεται. Μετά από λίγα λεπτά, έκλεισα και πάλι τα μάτια και κάποιος, η ίδια φιγούρα, κάποια άλλη, στεκόταν μπροστά μου και μου μιλούσε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω με ακρίβεια τι υπόθηκε. Δεν νομίζω ακόμη πως κατάφερα ποτέ να αναγνωρίσω τον ομιλητή. Δεν είμαι καν βέβαιος ότι επρόκειτο πάντα για το ίδιο πρόσωπο. Κάποιες από εκείνες τις φορές μου φάνηκε ότι βρισκόταν μπροστά στα μάτια μου ένα ολόκληρο πλήθος ανθρώπων που μου μιλούσαν ταυτόχρονα. Τι θα μπορούσα να υποθέσω? Το πιο πιθανό είναι ότι κάτω από τις απαιτητικές συνθήκες των προσευχών, για τις οποίες ολοφάνερα δεν ήμουν προετοιμασμένος, μόλις έκλεινα τα μάτια μου, βρισκόμουν σε μια ιουνή ονειρική κατάσταση. Να όμως, τι θα τολμούσα να συμπερανώ τώρα? Στο εκλεκτό περιβάλλον που βρέθηκα, το υποσυνείδητό μου ήταν ασυνήθιστα ενεργό. Βέβαια, τον καιρό εκείνο αυτή η κατάσταση μου προκαλούσε πολύ νευρικότητα και ουσιαστικά με οθούσε όλο και πιο πρόθυμα στην προσευχή. Θα συνεχιζόταν δε περιοδικά μέχρι και το τέλος αυτού του πρώτου προσκυνήματος. Μόνο μετά το πέρας μιας εβδομάδας μπορούσα πια να παρατηρώ νυφαλιότερα τους γύρω μου, σχεδόν απαθώς. Επιπλέον, ήμουν και πάλι ικανός να ανοίξω τα μάτια και να στρέψω την προσοχή μου στην ακολουθία και την προσευχή. Οι συχνές επισκέψεις στο Άγιον Όρος μείωσαν τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση αυτής της εμπειρίας. Αλλά ποτέ δεν έχασα το αίσθημα ότι ιδίως μέσα στους θόλους των μεγαλοπρεπών καθολικών, ο ίδιος ο αέρας του Αγίου Όρους είναι πλήρης, βρύθη παρουσίας. Είναι ένας τόπος όπου το νέφος μαρτύρων γίνεται έντονα κατανοητό και είναι χειροπιαστό. Συγχρόνως, είναι και καλοδεχούμενο, λες και ανασένει βαθιά προσευχόμενο σε μια αδιάλειπτη λειτουργία, μαζί με όσους από εμάς τυχαίνει κατά καιρούς να προστίθενται. Στο Άγιον Όρος, όπως και σε όλο τον κόσμο, η μετάβαση από τις προπαρασκευαστικές ακολουθίες στη Θεία Ευχαριστία είναι άμεση και σηματοδοτείται από τα εξής λόγια του Ιερέα: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο Ιερέας ανακοινώνει με αυτά τα λόγια την προσωρινή μας είσοδο στην ίδια την Ουράνια Βασιλεία και τη μετοχή μας, για ακόμη μια φορά, στην αδιάλειπτη προσευχή των Αγγέλων και των Αγίων. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ορθόδοξοι, ακόμη και στην Αμερική, τείνουν να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αργοπορημένη άφηξη των πιστών, οι οποίοι μάλιστα μουρμουρίζουν μέσα στην Εκκλησία την ώρα της λειτουργίας προσευχές, είναι ότι άπαξ και καθαγιαστεί η Αγία Τράπεζα, η προσφορά αόρατης λατρείας από τη στιγμή αυτή και έπειτα αναγνωρίζεται σιωπηρά ως αδιάλειπτη. Τόσο οι Άγγελοι, όσο και οι Άγιοι, το ίδιο το νέφος μαρτύρων συλλειτουργούν αιωνίως. Όταν μέσω της λειτουργίας, το έργο του λαού, σμίγουμε μαζί τους, τότε αναπόφευκτα καταφθάνουμε in mendies res. Με άλλα λόγια,
πάντα στα μισά. Το πρώτο εκείνο πρωινό, καθώς η λειτουργία κορυφωνόταν με τη Θεία Ευχαριστία, ήμουν κάπως νευρικός. Εδώ και καιρό περίμενα με ανυπομονησία τη στιγμή που θα μεταλάμβανα στο Άγιον Όρος. Όπως ίσως γνωρίζετε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι άνθρωποι κοινωνούν από το ίδιο δισκοπότηρο. Στο αριστερό του χέρι ο ιερέας κρατάει το ιερό δισκοπότηρο και την άκρη του μάκτρου, η οποία είναι διπλωμένη ανάμεσα στα δάχτυλα που κρατούν το δισκοπότηρο. Στο δεξί του χέρι κρατά τη λαβίδα. Καθώς ο πιστός προσέρχεται μπροστά στον ιερέα, πιάνει την άλλη άκρη από το μάκτρο, το ακουμπά κάτω από το πηγούνι του και ακόμη, έπειτα, λέει δυνατά το βαφτιστικό του όνομα. Αφού ο ιερέας το ακούσει, λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Χριστού τάδε, σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ είναι που γίνεται φανερή μια βασική παραδοχή της Ορθόδοξης πίστης, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε μυστική ένωση με το μυστικό σώμα του Χριστού. Αλλά συγχρόνως παραμένουμε διακριτοί, χάρη στο όνομά μας. Όπως συμβαίνει με την ενότητα του Θεού στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι και εμείς, αν και σε μικρότερη κλίμακα, μοιραζόμαστε ένα κοινό είναι, χωρίς ωστόσο να χάνουμε την ιδιοπροσωπία μας, την υπόστασή μας. Στο Άγιον Όρος πρώτα κοινωνούν οι μοναχοί και έπειτα οι προσκυνητές, οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη Θεία Μετάληψη. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Αυτά είναι τα λόγια με τα οποία οι πιστοί καλούνται να μεταλάβουν. Ομολογώ ότι στα 8 χρόνια που είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, ορισμένες από αυτές τις λέξεις ποτέ δεν με άγγιξαν αρκετά. Παρά μόνο τώρα, εδώ στο Άγιον Όρος. Αυτό ήταν που μου έμαθε κάποια πράγματα κυρίως για τον Θείο Φόβο. Και ενώ στεκόμουν πίσω από τα στασίδια που βρίσκονταν στο αριστερό ψαλτήρι, προσπαθώντας να κοιτάξω προς τους μοναχούς που εκείνη τη στιγμή προσκυνούσαν τις εικόνες καθώς πήγαιναν να κοινωνήσουν, ψιθύριζα τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως, περιμένοντας να έρθει η σειρά μου. Ο φόβος Θεού, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή, φαινόταν πάντα στα μάτια μου σαν ένα αρχαϊκό ανθρώπινο επινόημα, ένα πολιτισμικό κατασκεύασμα ή ακόμη σαν κάτι κακομεταφρασμένο. Υποθέτω πως έχω προσεγγίσει το φόβο Θεού με αγάπη και με το προσωπικό μου ταπεινό μέτρο πίστης. Περιστασιακά βέβαια πλησιάζω με ντροπή ή άλλοτε το αποφεύγω. Αλλά πάντοτε ο φόβος αποδεικνύονταν φευγαλαίος μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εκείνο που έμαθα περιμένοντας να κοινωνήσω ήταν ότι τελικά αυτός ο φόβος ήταν αληθινός. Και μάλιστα απολύτως ταιριαστός. Παρότι πρέπει να επισημάνω, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα περίεργο είδος φόβου. Όπως συνειδητοποίησα, έλκει μάλλον παρά αποθεί. Είναι ένας φόβος που υπερνικά κάθε άλλη ανησυχία. Εν ολίγης, καθώς πρόφερα Ισαάκ, το χριστιανικό μου όνομα, και καθώς ο ιερομόναχος με την τραχιά όψη και το φωτισμένο από τα τρεμάμενα κεριά πρόσωπο έβγαλε από το δισκοπότηρο ένα εξίσου ακτινοβόλο κομματάκι άρτου μουσκεμένο στον ίνο, συνειδητοποίησα ότι, ακόμη κι αν ήμουν πεπισμένος ότι αυτά τα τόσο μεγαλειώδη μυστήρια θα με εξολόθρευαν αγγίζοντας τη γλώσσα μου, εγώ ακόμη και τότε θα άνοιγα το στόμα μου με το ίδιο θάρρος και σκύβοντας τα μεταλάμβανα. Έσκυψα και μετέλαβα σώμα και αίμα Χριστού και επέζησα. Τρέμοντας λίγο, απομακρύνθηκα κάνοντας το σταυρό μου και δοκιμάζοντας επιτέλους το φόβο Θεού, ένα νέο είδος φόβου, αναμειγμένο με χαρά. Ο Άγιος Ισαάκ, του οποίου το όνομα φέρω, υποστηρίζει ότι ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής και ο καρπός της πίστης. Ακόμη και αν δεν διατηρήσω στη μνήμη μου τίποτε άλλο από αυτό ή από κάποιο άλλο ταξίδι, εύχομαι τουλάχιστον αυτός ο φόβος να παραμείνει μέσα μου. Για μια μονάχα στιγμή, εξαιρετικά φορτισμένη, είχα πράγματι σκεφτεί ότι αυτά τα φοβερά μυστήρια θα με εκμυδένιζαν. Αυτό σήμερε ότι εκείνη επιτέλους τη στιγμή τα πίστεψα ως αυτό ακριβώς που είναι και ο φόβος γεννήθηκε. Μακάρι να καρποφορήσει την αρετή.
Η λειτουργία τελείωσε με τις ευχές μπροστά από την εικόνα του Χριστού. Καθώς βγαίναμε από το ναό σε σειρά, καθένας μας έπαιρνε από το χέρι του ιερέα που μας ευλογούσε ένα κομμάτι ευλογημένου άρτου, το αντίδωρο. Έξω, εισπνέοντας μέσα στη βιολετή απόχρωση της νέας μέρας, το ψυχρό αεράκι ενός υπέροχου πρωινού στο Άγιον Όρος κατακλείστηκα από μια ασυγκράτητη εφορία. Ο αέρας ήταν φορτωμένος με το άρωμα των λουλουδιών, τα πουλιά τιτίβιζαν και μια ηλικιώδης αγαλίας υπήρε τη θέση της νύστας με την οποία είχα παλέψει καθ' όλη τη διάρκεια των ακολουθιών. Να που τελικά λίγο κρασί συνόδευσε τέριαστα το πρωινό μας γεύμα. Μαζί με τον Νίκο κινήσαμε για την τράπεζα ακολουθώντας τους άλλους. Το μάτι μου έπεσε πάνω σε μικρές καράφες με λευκό κρασί, βαλμένες ανάμεσα σε πιάτα που περιείχαν πατάτες, μαριναρισμένες σε σκόρδο και καλαμαράκια. Επιπλέον, στο τραπέζι μας υπήρχαν πιατέλες με ελιές και φέτα. Φρονιάστηκα στη θέση μου. Με το που άρχισαν οι προσευχές και το ανάγνωσμα, ένα πλατή χαμόγελο ευγνωμοσύνης διαγράφτηκε στο πρόσωπό μου. Στο χτύπο του κουδουνιού γέμισα τη μεταλλική κούπα με δροσερό κρασί και ρίχνοντας μια ματιά στον Νίκο είπα «Στην υγειά σου». Ύστερα, ρωφώντας λέμαργα μια μεγάλη γουλιά, ο ενθουσιασμός μου χάθηκε μονομιάς. Αμέσως κατάλαβα ότι έπινα ρετσίνα. Είναι για μένα η πληγή των ελληνικών φεστιβάλ ανά την Αμερική. Ενώ συνάμα αποτελεί και το μοναδικό λάθος για μένα που μπορεί να κάνει κανείς αν βρεθεί σε ελληνικό εστιατόριο. Στα 8 χρόνια που συναναστρέφω με τους Έλληνες, γνωστούς εραστές της καλής ζωής, έχω σχεδόν φανατιστεί με τις ποικίλες γεύσεις του ελληνικού τραπεζιού. Υπάρχει όμως μια αξιοσημείωτη εξαίρεση. Συγχωρέστε με αγαπητοί μου, αλλά η ρετσίνα είναι πραγματική αμαρτία απέναντι στα σταφύλια. Ήπια λοιπόν, σαν να μην τρέχει τίποτα, και προσπάθησα να κρύψω την αηδία από το πρόσωπό μου. Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Σκοτ Κέρνς «Μικρό ταξίδι στη Μεθόριο» από τις εκδόσεις Παρισία.